Από 1η-1η του 2015 αναμένεται να καταργηθεί η απαγόρευση των πληστηριασμών και πλέον θα προωθηθεί το νέο πλαίσιο για την εξοδικαστική διευθέτηση μεταξύ των τραπεζών και δανειοληπτών. Όπως γράφουν τα νέα, η κεντρική ιδέα είναι πως ο δανειολήπτης θα πρέπει να είναι συνεργάσιμος ώστε να μπορεί να ρυθμίσει το δάνειό του, ενώ την ίδια στιγμή θα πρέπει και η τράπεζα να προσδιορίζει εύλογες δαπάνες που θα έχει το κάθε νοικοκυριό προκειμένου να μπορεί να συντηρηθεί και μόνο το επιπλέον εισόδημα να πηγαίνει στην εξόφληση των δόσεων. Είχαμε ζητήσει αναστολή των πληστηριασμών για 3 χρόνια, έτσι ώστε να δούμε ποια θα είναι η οικονομική κατάσταση των πολιτών μετά από αυτή την περίοδο και να επανέλθουμε να το συζητήσουμε. Τότε δυστυχώς αυτό δεν έγινε αποδεκτό, με αποτέλεσμα να έχουμε την ψήφιση μιας τροπολογίας η οποία θέτει το θέμα των πληστηριασμών σε άλλη βάση και βέβαια δεν συμφωνούμε. Από εκεί πέρα, εάν υπάρχει μια σκέψη αυτό να αλλάξει, σαφώς θα το δούμε και αν είναι προς την σωστή κατεύθυνση θα το επικροτήσουμε. Οι εύλογες δαπάνες είναι ο αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού των δαπανών που απαιτούνται για την κάλυψη των βασικών αναγκών των νοικοκυριών. Οι εύλογες δαπάνες υπολογίζονται ως εξής. Ο υπολογισμός των εύλογων δαπανών διαβίωσης στηρίζεται στα στοιχεία της έρευνας οικογενειακών προϋπολογισμών που κάνει κάθε χρόνο η Ελστάτ. Τα ποσά ξεκινούν από 537 ευρώ το μήνα και φτάνουν τα 1788. Αυτά προσαυξάνονται ανάλογα με τα παιδιά και διάφορες άλλες συνθήκες, όπως άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχει αλλάξει το σύστημα υπολογισμού του επίπεδου διαβίωσης, του κόστους διαβίωσης. Αυτό πραγματικά, έτσι όπως άλλαξε, είναι προς τη θετική κατεύθυνση, γιατί ανεβάζει το όριο διαβίωσης και θα δώσει τη δυνατότητα και στα ειρηνοδικεία να ανεβάσουν τα χρήματα τα οποία χρειάζεται ένας πολίτης για να επιβιώσει και έτσι να ρυθμίσουν και τις δόσεις όσων προσφεύγουν στον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, να τις ρυθμίσουν με βάση αυτό το κόστος που χρειάζεται κάποιος για να επιβιώσει αυτά τα χρήματα και με τα υπόλοιπα που του μένουν να του ορίσει μια μηνιαία δόση για την αποπληρωμή των οφειλών του. Τα έξοδα που περιλαμβάνονται στις εύλογες δαπάνες είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνονται από τα νοικοκυριά και ταξινομούνται σε 4 υπηρεσίες. Βασικές δαπάνες, διατροφή, ένδυση, υπόδηση, λειτουργικά έξοδα κατοικίας, μετακίνηση, αγαθά και υπηρεσίες υγείας, ενημέρωση, μόρφωση, οικονομικές υπηρεσίες, ειδικιακής κατανάλωσης. Επιπλέον δαπάνες, εστίαση, ταβέρνες, εστιατόρια, καφενεία και μπαρ. Δαπάνες για αγορά διαρκών αγαθών, έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, οικιακά σκεύη, συσκευές τηλεφώνου, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και άλλα. Δαπάνες για αλκοολούχα ποτά, τσιγάρα, τουριστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού. Σε κάθε περίπτωση, η τράπεζα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες του κάθε νοικοκυριού ξεχωριστά και να προχωράει στις ρυθμίσεις ανάλογα με τις ιδιάζουσες συνθήκες που υπάρχουν σε κάθε οικογένεια, όπως χρόνιες ασθένειες, διανοητικές ή φυσικές αναπηρίες και προβλήματα υγείας. Το ενίκιο το δάνειο για πρώτη κατοικία συνεκτιμώνται από την τράπεζα με βάση τα προσκομιθέντα αποδεικτικά στοιχεία, ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις των νοικοκυριών έχουν ήδη ληφθεί υπόψη. Οι εύλογες δαπάνες διαβίωσης θα αξιολογούνται ως ο οφειλέτης θα πρέπει να δηλώνει τα στοιχεία για τις δαπάνες διαβίωσης του νοικοκυριού του που θα συσχετίζονται με τις προσδιορισμένες δαπάνες διαβίωσης. Το μηνιαίο σύνολο αυτών των δαπανών θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τη δημιουργία εξυπηρέτησης του δανείου. Παράλληλα από την 1η-1η του 2015, οι τράπεζες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους και την οικονομική κατάσταση του κάθε οφειλέτη, το συνολικό ύψος και την φύση των χρεών τους, την τρέχουσα ικανότητα αποπληρωμής και το ιστορικό της οικονομικής τους συμπεριφοράς. Ενώ οι τράπεζες στους οφειλέτες θα προτείνουν περίοδο χάριτος, μόνιμη μείωση του επιτοκίου, αλλαγή τύπου του επιτοκίου χωρίς πέναλτι, σπάσιμο του δανείου στα 2 για τα επιχειρηματικά δάνεια, συναλλαγή του χρέους με την είσοδο της τράπεζας στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, καθώς και μετάβαση ακινήτου που είναι υποθηκευμένο στην τράπεζα και ενοικίαση από τον δανειολήπτη. Σε περίπτωση διαφωνίας τράπεζας και οφειλέτη, ο δανειολήπτης, εάν δεν συμφωνεί με το σχέδιο εξυπηρέτησης που προτείνει η τράπεζα, μπορεί πάντα να προσφύγει στα δικαστήρια. Ενώ συνεργάσιμος δανειολήπτης, όπως αναφέρουν τα νέα, είναι αυτός που παρέχει στοιχεία επικοινωνίας και είναι πάντοτε διαθέσιμος σε επικοινωνία με τις τράπεζες και κάνει γνωστές όλες τις απαραίτητες πληροφορίες αναφορικά με την οικονομική του κατάσταση.